αξιολόγηση και να έχουμε μια γοργή ολοκλήρωση. Το ταχύτερο δυνατό. Ξέρουμε τα εκκρεμή ζητήματα. Έχουμε 2-3 θέματα επί των μεταρρυθμίσεων, επί του γενικότερου δημοσιονομικού σχεδίου βραχυπρόθεσμα και επίσης πρέπει κάποια κράτη-μέλη να διασφαλιστούν σε σχέση με τους στόχους αυτού του προγράμματος. Φυσικά πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά το πρόγραμμα και επίσης υπάρχει το ζήτημα των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι εφικτά στο να συζητηθούν, έχουμε κάνει προόδους, σαφώς. Και εγώ εύχομαι σήμερα αυτή η πρόοδος να υπάρξει έτσι περαιτέρω. Επιπλέον, εμείς επιθυμούμε η Ελλάδα να τα καταφέρει ακόμη καλύτερα το 2017. Το 2016 υπήρχαν θέσεις εργασίας, υπήρχε ανάπτυξη στην Ελλάδα και θέλουμε η Ελλάδα να βρίσκεται σε μια ισχυρή ευρωζώνη. Αυτός είναι ο στόχος της Κομισιόν και είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο ως προς τούτο. Σε σχέση με το Δέλτα Νι και τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις, το Delta NITAF είναι ένας εταίρος αυτού του προγράμματος και πρόκειται για έναν απαραίτητο εταίρο. Τι ακριβώς προσδοκάτε από το αποψινό Eurogroup και τι θα πείτε εσείς προς το Eurogroup? Με τον κύριο Dombrovskis έχουμε αποστείλει μια επιστολή στον κύριο Padovan, η οποία επιστολή είναι εξαιρετικά αναλυτική και εμείς αναμένουμε μια συγκεκριμένη απάντηση σε συγκεκριμένα σημεία. Και εκεί είμαστε σε μια διαδικασία διαλόγου επικοδομητικού πάντοτε. Επιπλέον, συνάντησα τον κύριο Padovan στο Davos και είχαμε την ευκαιρία να έχουμε έναν θετικό διάλογο. Η επιστολή υπάρχει από εμάς, οι θέσεις μας υπάρχουν και εμείς αναμένουμε σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις εν ευθέτω χρόνο φυσικά με μια συγκεκριμένη θέληση, δηλαδή με τη θέληση να έχουμε ένα κοινό αποτέλεσμα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για τον επόμενο πρόεδρο του Eurogroup. Έχουμε πρόεδρο στο Eurogroup, ο οποίος είναι εξαιρετικός, έχει επιλύσει πολλά ζητήματα και αυτό σε συνεργασία με τους διαφορετικούς εταίρους. Πάντοτε ήταν ένας εξαίρετος οικοδεσπότης ο κύριος Dijsselbloem. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον επόμενο πρόεδρο του Eurogroup. Όσον αφορά στο μέλλον, θα υπάρχει ένας διάλογος σε σχέση με τη διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Προσωπικά, εγώ εκφράζω προτιμήσεις για έναν πρόεδρο που θα είναι υπουργός οικονομικών της Ευρωζώνης. Αυτό θα το δούμε βέβαια στο μέλλον και αποτελεί μια αίσθησή μου την οποία είχα και στο παρελθόν. Αυτή όμως είναι η προσωπική μου απλώς άποψη. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουν την ίδια άποψη με εμένα. Ίσως να ισχύει κάτι διαφορετικό για τον μελλοντικό πρόεδρο του Eurogroup. Όμως πάνω απ' όλα πρέπει να πω ότι έχουμε έναν εξαίρετο πρόεδρο του Eurogroup επί του παρόντος. Τα νέα δεδομένα στην Αμερική, τα οποία κοιτώ με προσοχή, είναι πολύ συγκεκριμένα. Οι ΗΠΑ αποτελούν έναν μεγάλο εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικονομικός, πρόκειται για έναν οικονομικό εταίρο, ένα στρατηγικό εταίρο. Μιλάμε για συμμάχους, μιλάμε για φίλους. Φυσικά θα παραμείνουν φίλοι και σύμμαχοι. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ένας νέος πρόεδρος, ο οποίος είχε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, βλέπουμε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες κινείται γοργά. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε μια εθνικιστική και προστατευτική τάση. Φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τη νέα κυβέρνηση στις ΗΠΑ. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε μέσα σε ένα νέο πλαίσιο με ένα νέο πρόεδρο. Η Κίνα ταυτόχρονα είναι αρκετά ευέλικτη. Στην Τουρκία υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει και το Brexit. Όλα αυτά τα ζητήματα μας κινητοποιούν και μας οθούν στο να έχουμε μια Ευρώπη η οποία θα είναι πιο ενωμένη σε επίπεδο 27. Φυσικά υπάρχουν μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις, η ασφάλεια, η προστασία, το μεταναστευτικό και επίσης πρέπει να είμαστε ενωμένοι και σε επίπεδο Ευρωζώνης. Χρειαζόμαστε στην καρδιά της Ευρώπης των 27 μια Ευρωζώνη η οποία θα έχει τα απαραίτητα και εργαλεία, τις στρατηγικές αλλά και τη δυναμική έτσι ώστε να διασφαλίσει μια μεγαλύτερη ανάπτυξη, ώστε να επιληθούν τα διαφορετικά προβλήματα ή τα εκκρεμή ζητήματα που υπάρχουν ακόμη. Η δική μας κοινωνία, οι οικονομίες μας φυσικά έχουν αντιμετωπίσει την κρίση. Θέλουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, θέλουμε καλύτερα εργαλεία,
Θέλουμε να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίες. Υπάρχει σαφώς ένα πολύπλοκο γεωστρατηγικό περιβάλλον το οποίο μας αφήσει το να έχουμε μια πιο ισχυρή και πιο ενωμένη Ευρώπη. Εχθές έγιναν κάποιες δηλώσεις σχετικά με την Ευρωζώνη, ότι η Ευρωζώνη σε 18 μήνες δεν θα υπάρξει. Αυτό σημαίνει ότι τώρα είστε μόνοι, δεν μπορείτε να θεωρείτε πλέον τη ΣΥΠΑ ως εταίρο. Ένα σχόλιο από αυτούς. Δεν νομίζω ότι αυτή η κρίση που κάνετε είναι σωστή, αυτή η κρίση που υπόθηκε είναι σωστή. Η Ευρωζώνη δεν θα καταρρεύσει ούτε σε 18 μήνες, ούτε σε 10 χρόνια, ούτε σε 20 χρόνια. Έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα που είναι ένας φάρος ενότητας μεταξύ ημών. Δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να διαιρεθεί η Ευρώπη. Ωστόσο, πρέπει να ενδυναμώσουμε την Ευρωζώνη, πρέπει να ολοκληρώσουμε την Ευρωζώνη, θα πρέπει να εμβαθύνουμε τις προσπάθειές μας στην Ευρωζώνη. Και αυτό θα συζητηθεί από την πλευρά της Επιτροπής μέσω συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία θα προετοιμαστούν έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και για την επέτειο της ενδείκνησης δρόμης. Θα υποστηρίξουμε εκείνους που μας βλέπουν ως συμμάχους και νομίζω ότι πάντοτε θα έχουμε στο μυαλό τα λόγια του Mark Twain, που σημαίνει ότι πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Οι σχέσεις όμως με τις ΗΠΑ, ας είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι σήμερα, παρακαλώ. Να δούμε. Δεν θα πω κάτι καινοτόμο. Θα πω ακριβώς τα ίδια τα οποία είπαμε και τον Νοέμβριο. Εμείς λάβαμε υπόψη την κατάσταση στην Ιταλία. Για παράδειγμα, τους σεισμούς και τις φυσικές καταστροφές. Η Ιταλία επωφελήθηκε από προγράμματα για την επένδυση και για τα βήματα που έγιναν για τη μεταστευτική κρίση. Το ίδιο συνέβη και με τους σεισμούς. Εγώ θα πω λοιπόν αυτά που είπα και τον Νοέμβριο. Αν υπάρχουν φυσικές καταστροφές, για παράδειγμα σεισμός ή κατολίσθηση, τα οποία πλήττουν τη χώρα, υπήρχαν κάποιες απώλειες ζωής, σαφώς. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι στα έξοδα για σεισμούς, για παράδειγμα, έχουμε ήδη εισαγάγει συζήτηση στην Ιταλία. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι καινοτόμα και υπάρχουν και άλλα δομικά στοιχεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, για παράδειγμα, η πρόβλεψη, η παγίωση, για να αντιμετωπίσουμε όλες τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών. Δεν θα πω όμως κάτι καινοτόμο, θα επαναλάβω ακριβώς τα ίδια. Η Επιτροπή έχει ήδη καταδείξει τη βούλησή της να συνδράμει την Ιταλία σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές, θα είναι πάντα δίπλα στην Ιταλία. Υπάρχουν ωστόσο και τα δομικά στοιχεία τα οποία δεν υπησέρχονται στην απόψινή συζήτηση. Η απάντηση έχει ήδη δοθεί. Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε όλες τις παραμέτρους και δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό τώρα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό τώρα. Να σας πω όμως, ξέρετε ότι σε κάποια πράγματα το κοντέρ μηδενίζει κάθε αρχή έτους. Τώρα είμαστε το 2017. Θα δούμε τι κρύβει μπροστά του το νέο έτος. Εγώ πάντοτε επιθυμώ να εισέρχομαι και να συμμετέχω σε τις συζητήσεις, διότι οι Υπουργοί Οικονομικών κατανοούν πλήρως τα προβλήματα που υπάρχουν, θέλουν να βρουν λύσεις με εμάς. Πάντοτε έχουμε έναν επικοινωνικό διάλογο. Δεν θα πρέπει να είμαστε ανήσυχοι. Θα βρούμε λύση με την Ιταλία, όπως πάντα. Η Ιταλία είναι μια χώρα κρίσιμη στην Ευρωζώνη. Έχουμε ανάγκη την Ιταλία στην Ευρωζώνη. Και έτσι θα λύσουμε και αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά ακούσαμε για τον κύριο Μοσκοβισή, είδατε και στις